Λοιπόν, που λέτε πριν προσπάθησα να κάνω ένα επεισόδιο φτιάχνοντας δεντρόσπιθο εδώ πάρα, αλλά είδα πως πραγματικά δεν βγαίνει όπως θα το ήθελα, βγαίνει μια εντελώς πατάτα γενικώς. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα δεν ταιριάζει να κάνω καθόλου δεντρόσπιθο πάνω σε ακάσια, γιατί τα ακάσια είναι έτσι πολύ λεπτεπίλεπτα δέντρα κτλ. Οπότε λέω να αφήσω την ιδέα με τα δεντρόσπιθα και τις γέφυρες κτλ. Για το μέλλον, για ίσως κάτι διαφορετικό σε project κτλ. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μου βγαίνει. Και σήμερα αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο, το οποίο είναι την υπόγεια πόλη. Ω ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα νέο project από σήμερα, η οποία είναι η υπόγεια πόλη, την οποία σα έχω ανακοινώσει εδώ και αρκετό καιρό. Το ότι αυτό μπορώ να το φέρω λίγο πιο κοντά στι ανάγκε μου. Το αφήσουμε εδώ πέρα. Είχα εδώ πέρα και κάτι βλακιούλε. Και θα ξεκινήσουμε την υπόγεια πόλη. Τι είναι η υπόγεια πόλη, το είχα ανακοινώσει πριν πολύ καιρό, ότι μου είχε δώσει κάποιο την ιδέα σε comment να κάνω αυτό το υπόγειο, τέλο πάντων να το κάνω μια υπόγεια πόλη. Γιατί είναι πολύ μεγάλο, έχει μια πολύ μεγάλη σπηλιά και θα μπορούσε εύκολα να το κάνω μια υπόγεια πόλη. Και η ιδέα αυτή μ' άρεσε και είπα να το υλοποιήσω. Και θα το ξεκινήσουμε σήμερα αυτό. Βέβαια θα υπάρχει εντελώς άλλο theme σε αυτό, θα υπάρχει oak theme αντί για acacia theme. Λοιπόν, πριν μπούμε σε όλο αυτό, να πω λίγο 2 λεπτά για ένα disclaimer για το προηγούμενο βίντεο, το τελευταίο βίντεο που είδατε χθες με το scrap, που ήταν ο scrap μόνος του βασικά. Έπεσε πάρα πολύ hate γιατί δεν ξέρω τι νόμιζε ο καθένας και τι σκεφτήκατε. Δεν ξέρω, κάποιοι μπορεί να νομίζετε ότι μου χάκαρε και το κανάλι, δεν ξέρω τι ακριβώς σκεφτήκατε. Αλλά τέλος πάντων, έπεσε πάρα πολύ hate από πολλούς για λόγο που δεν κατάλαβα. Γιατί ήταν ένα βίντεο που προφανώς για πλάκα, ήταν ένα στοίχημα που είχαμε βάλει με το scrap και το έχασα και οπότε έπρεπε να ανεβάσει ένα βίντεο που ήθελα αυτό στο κανάλι μου, ό,τι βίντεο ήθελε. Και ανέβασα αυτό εντελώς για πλάκα. Με το scrap είμαστε φίλοι όπως ξέρετε. Και έπεσε πάρα πολύ hate, ειδικά προς το scrap και λιγότερο προς εμένα. Για το βίντεο αυτό, ενώ ήταν full για πλάκα και δεν ξέρω πώς το καταλάβατε οι περισσότεροι. Αλλά ναι, δεν θέλω να απολογηθώ για το βίντεο, γιατί ήταν full για πλάκα, δεν θέλω να πω συγγνώμη γι' αυτό. Απλά θέλω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να είστε εκνευρισμένοι, γιατί ήταν ένα βίντεο καθαρά για πλάκα. Το οποίο δεν θα πρέπει να σας εκνευρίσει και δεν έχει λόγο να σας εκνευρίσει, αλλά για κάποιο λόγο πάρα πολύ εκνευριστήκατε με αυτό το βίντεο. Εκνευριστήκατε. Σε φάση βρίζατε το scrap και ποιο είναι αυτό ο μαλάκα και τι κάνει και τι βρίζει στο χάρι. Προφανώς ήταν για πλάκα. Μόνο που ανέβηκε το βίντεο στο κανάλι μου, καταλαβαίνετε πως εγώ το επέτρεψα να ανέβει, δηλαδή το δέχτηκα. Οπότε δεν χρειάζεται να με υποστηρίξετε και να πείτε ο Χάρης μια χαρά είναι τον βρίζει, γιατί προφανώς δέχτηκα να ανέβει το βίντεο. Εγώ μπορώ να ανεβάσω μόνο στο κανάλι μου, δεν μπορώ να ανεβάσω αυτό στο κανάλι μου. Οπότε δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέγατε ο Χάρης μια χαρά είναι και τον βρίζει κτλ. Ήταν φουλ για πλάκα εννοείται. Δηλαδή αλλιώς δεν θα φτάνει στο κανάλι μου αν εγώ προσβαλόμουν από αυτό. Οπότε αυτά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο την υπόγεια πόλη, πρέπει πρώτα να πάμε ένα μπλοκ πιο πάνω όλα αυτά. Ωραία. Για να μπορέσουμε να βάλουμε σκαλίτσες. Γιατί χωρίς σκαλίτσες δεν θα μπορώ να κατεβαίνω εύκολα. Η αλήθεια είναι. Ωραία, έτοιμο. Και εντωμεταξύ η φάση είναι, πριν σα πω τίποτα άλλο, πως ενώ έχω πει 100 φορές να σκέφτεστε λίγο πριν πείτε οτιδήποτε σε βίντεο, τουλάχιστον δικά μου, γιατί στο πάρα πολλές φορές το έχω τονίσει. Σκεφτείτε λίγο πριν κράξετε, πριν πείτε οτιδήποτε, σκεφτείτε λίγο. Μπορεί να έχω άδικο, μπορεί να μην το σκέφτηκα καλά, μπορεί να βιάζομαι πάρα πολύ να γράψω ένα comment. Σκεφτείτε όλα αυτά. Και αν δείτε ότι όντω πραγματικά αξίζει να γράψετε comment, τότε γράψτε. Μην το γράφετε έτσι. Γιατί α πούμε, ποιοι είδα τουλάχιστον 4-5 comment που μου λέγαν clickbait και ο τίτλο δεν κολλάει καθόλου με το βίντεο κτλ. Ρε μάγκε, σκεφτείτε λίγο. Βλέπετε ένα τέτοιο βίντεο και ο τίτλο είναι, ξέρω εγώ, μη βάζετε στοιχήματα με του φίλου σα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σα έρχεται στο μυαλό δεν είναι ότι μπορεί να έχασα στοίχημα. Δηλαδή, είναι clickbait. Ή απλά ο τίτλο είναι για να καταλάβετε ότι έβαλα στοίχημα και γι' αυτό ανέβηκε αυτό το βίντεο. Ουσιαστικά για να σα εξηγήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το βίντεο στο κανάλι. Και χωρίς να σκεφτούν πολλά άτομα πήγαν και έγραψαν clickbait και τι τίτλο είναι αυτό, δεν κολλάει καθόλου με το βίντεο. Μετά έκραζαν και το scrap και δεν ξέρω τι σκάτα. Πραγματικά κάποιοι δεν σκέφτεστε καθόλου πριν γράψετε comment και με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Δεν λέω να μου γράφετε αρνητικά σχόλια, αλλά λέω να σκέφτεστε πριν γράψετε ένα σχόλιο. Γιατί αλλιώ πραγματικά θα γελάω. Και με το scrap γελούσαμε με αυτά τα σχόλια. Με τα σχόλια που τον έβριζαν και τα λοιπά γελούσαμε. Γιατί πραγματικά δεν σκεφτήκατε πριν να γράψετε. Απλά το γράψατε. Είπατε θα γράψουμε μαλακία τώρα. Come on. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρη πλάκα. Δεν μπορώ. Νιώθω καμιά φορά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ότι περιορίζεται πάρα πολύ το κανάλι μου. Ότι δεν μπορώ να ανεβάσω αυτό ακριβώς που θέλω να ανεβάσω. Δεν έχω την ελευθερία να ανεβάσω αυτό που γουστάρω. Και δεν μιλάω για το βίντεο με το scrap. Το βίντεο με το scrap δεν ήταν κάτι που γουστάρω, ήταν ένα στοίχημα που βάλαμε. Που όντως όμως είχε πλάκα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ αν το βλέπα σε άλλο κανάλι, ίσως να γελούσα, ok. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι νιώθω πως πλέον δεν έχω την ελευθερία να ανεβάζω ό,τι γουστάρω. Γιατί πολύ απλά θίγεστε με πανεύκολα, ρε. Πανεύκολα, δηλαδή με το τίποτα. Ενοχλείστε με τα πάντα, χωρίς να γίνει πραγματικά τίποτα. Υπάρχουν άτομα που ενοχλούνται, έτσι. Απλά για να ενοχληθούν, για να πούνε ενοχλήθηκα. Δεν μου αρέσει το βίντεο, ήταν για τον Μπούτσο. Ακόμα και από το ότι δεν βάζω Minecraft πολύ ενοχλήστε. Ρε γάμο, το είναι το κανάλι μου. Χαλαρώστε λίγο, γιατί πραγματικά μου στερείτε την ελευθερία, σε εισαγωγικά, το να ανεβάζω ό,τι θέλω. Και ναι, την έχω. Απλά θέλω να επειδή θέλω ταυτόχρονα να ικανοποιώ και εγώ εσά. Σεβαστείτε αυτό και προσπαθήστε να κάνετε και εσεί εμένα χαρούμενο με τον δικό σα τρόπο, αντί να
κράζεται και να γκρινιάζεται για τα πάντα. Γενικώς θέλω να σκέφτεσαι λίγο πριν κάνετε πράγματα. Είναι λίγο άσχημο να κάνετε πράγματα που ενοχλούν τον άλλον, ας πούμε. Πώς να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Θα πρέπει εντωμεταξύ να κάνω και κανένα φούρνο εδώ πέρα για να ψήσω τα cobblestone, να τα κάνω stone. Έχω, σαν έχω stone. Δεν έχω εγώ μόνο stone brick. Το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί βασικά, αλλά. Ναι, θα μπορούσα να το κάνω. Δες, βασικά θα μπορούσα μέχρι εδώ να μπει stone και stone brick κτλ. Και από εκεί πάνω να μην το dirty, γιατί εντάξει, να κρατήσουμε λίγο το fill. Άρα στην ουσία να μπει κάπως έτσι. Και προφανώς συνεχιστεί μέχρι κάτω το stone brick. Απλά δεν θα είναι κάτι που θα το κάνω τώρα. Οκ, okay, λοιπόν, θα παίξουμε όπως είπαμε. Βασικά, όχι, θέλω να βάλω cobblestone στον τοίχο. Καλύτερα. Ίσως είναι καλύτερα με cobblestone τώρα που το σκέφτομαι. Γιατί θα δίνει έτσι. Πιστεύω το oak συνδυάζεται καλύτερα με cobblestone. Ενώ το. Τα stone bricks συνδυάζονται καλύτερα με ακάσια. Οπότε ίσως με cobblestone ήταν καλύτερα. Δεν ξέρω, θα το κάνω με cobblestone. Να δω λίγο πώς θα βγει για λίγα blocks. Ναι, ξέρω ότι το cobblestone γενικώς το θεωρεί το. Το block που είναι, ξέρεις, που απλά το μαζεύεις και το βάζεις έτσι στο άκυρο και είναι άσχημο, αλλά πραγματικά οποιοδήποτε block πιστεύω εγώ πως μπορεί να δείξει όμορφο αν το χρησιμοποιήσεις κατάλληλα, αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, με ένα theme, με κάτι. Πιστεύω. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω, δεν είμαι καλός builder, απλά πιστεύω ότι πραγματικά οποιοδήποτε block μπορεί να δείξει ωραία αρκεί να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα. Ακόμα και το dirt, ας πούμε. Που όλοι το έχουν, ας πούμε, για το βλακιά block, ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω γιατί χαθούμε και ένα λίγο πράγματα του Minecraft, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Πιστεύω ότι αυτούς τους διάδρομους θα δείξει καλύτερο σαν είναι με cobblestone και logs. Και για να δεις πως σκέφτομαι βασικά, θα ρίξουμε και ένα λογκάκι εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Το οποίο βασικά θα θυμίζει πάρα πολύ στον άλλο διάδρομο που έχω κάνει για το. Για τα mines. Αλλά δεν με πειράζει. Γιατί θα δείχνει λίγο διαφορετικά. Θα είναι ίδιο build style, αλλά διαφορετικό theme. Οπότε. Πιστεύω ότι αυτό θα. Δεν ξέρω. Θα δώσω έτσι μια πιο ωραία πνοή στον χώρο. Δεν ξέρω τι λέω. Να τελειώσω και το shovel. Να φτιάξουμε ένα stone shovel. Πιστεύω ότι θα βγει ωραίο το όλο project με την underground πόλη. Δεν ξέρω. Απλά έχω ιδέες και πράγματα που μπορώ να κάνω. Και θα τα πάω παράλληλα. Θα κάνω και στη βάση μου και εδώ πέρα. Δεν θα σταματήσω να ασχολούμαι με τη βάση μου. Επειδή θα ασχολούμαι με την underground πόλη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Απλά θα ασχολούμαι και με αυτό. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο project και θα το γουστάρετε πάρα πολύ. Αν όχι όσο γουστάρετε τη βάση, ίσως λίγο λιγότερο, δεν ξέρω. Σπάσουμε και αυτό. Ωραία. Και να μπει κάπως έτσι και θα συνεχίζεται κάπως έτσι. Το torch επίσης θα μπει πάνω στο log. Να κρατήσουμε το theme που λέγαμε. Και μπορεί να πάει και να αλλάξει, ωραία. Ας θεωρήσουμε τώρα ότι μέχρι τέλος έχουμε κάνει το διάδρομο, γιατί δεν θα είναι κάτι που θα κάνω σε αυτό το βίντεο, γιατί προφανώς θα πάρει πάρα πολύ ώρα, που θα είναι και ανούσια ώρα. Οπότε πάμε λίγο κάτω. Στην ουσία η πόλη θα είναι από αυτή τη μεριά. Ωραία. Τώρα βέβαια θα πρέπει να βρω έναν τρόπο να το συνδέσω. Έχω μια θεωρία πως άμα. Περίμενα. Βασικά θα χρησιμοποιήσουμε αυτό τώρα. Αν βάλω εδώ πέρα το crafting table και φτιάξω ένα pickaxe. Για να έχω παραπάνω pickaxe. Ωραία. Πιστεύω πως άμα σκάψω από εδώ πέρα θα βγω κατευθείαν εκεί που θέλω. Θα σκάψω 5-6 μπλοκ κάτω, γύρω στα 10. Και άμα δεν βγω δεν πειράζει. Θα ξανανεύω πάνω. Σκάψουμε λίγο ακόμα. Και λίγο προς τα δω ίσως. Μπορεί να είμαι εντελώς λάθος. Μπορεί να. Να πέφτω πολύ έξω, αλλά. Για κάποιο λόγο κάτι μου λέει πως δεν είμαι λάθος. Άρα μπορεί και να είμαι. Λοιπόν. Ναι, από ό,τι φαίνεται ήμουν λάθος αυτό. Θέλω ένα πιο γρήγορο δρόμο για να βγαίνω προς την πόλη. Η πόλη στην ουσία δείτε πού θέλω να είναι. Πάμε λίγο τώρα να σας δείξω. Η πόλη θέλω να ξεκινάει έτσι τα σοκάκια της τα λοιπά από εδώ πέρα. Και να πάει προς τα κύρια, παιδί μου, να έχει κάτι σαν μικρή πλατεία, λιμνούλα, κάτι τέτοιο. Και πέρα πάνω δεν θα πάει. Θα το κλείσω ή θα κάνω μια βεράντα φάση. Στην οποία θα μπορώ να πάω και να κοιτάω ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Κάποια αξιοθέατο φάση εκεί πέρα. Είναι πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφα διαμορφωμένη σπηλιά και δίνει πολλές δυνατότητες για διάφορα πράγματα. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μετά θα συνεχίζεται, ρε παιδί μου, εδώ μέσα.
Γενικώς έχω πάρα πολλές θέσεις, οι οποίες θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο για να υλοποιηθούν σίγουρα. Κάτι το οποίο ναι, μεν με ζορίζει, αλλά πιστεύω ότι θα βγει τόσο όμορφο που θα το γουστάρετε άπειρα και αυτό είναι που θα με χαροποιήσει στο τέλος. Οπότε ελπίζω να γουστάρετε γενικώς την όλη φάση. Θα συνεχίσετε εδώ κάτω. Όπως βλέπετε, έχει πραγματικά πάρα πολλές προοπτικές για να χτίσεις πράγματα, για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Έχει άπειρο χώρο να χτίσεις ποταμάκια, να χτίσεις πράγματα. Θέλω να κάνω σαν σύστημα ίδρυυσης, κάπως έτσι, με σωλήνες στην ουσία που θα περνάει το νερό. Σωλήνες. Τεχνητούς σωλήνες στην ουσία. Θέλω να κάνω διάφορα πραγματικά πανέμορφα πράγματα, τα οποία θα τα δείτε και θα σας αρέσουν πάρα πολύ, πιστεύω. Αν βγουν όπως τα περιμένω, που ελπίζω πως θα βγουν. Ωραία. Αλλά γενικώς αυτό θέλει πάρα πολλά επεισόδια. Θέλει πολλά επεισόδια για να διαμορφωθεί όλο αυτό και να δείξει πραγματικά όμορφο. Αλλά πιστεύω ότι όταν τελειώσει, πραγματικά θα είναι κάτι πανέμορφο και κάτι που θα ευχαριστηθείτε να βλέπετε, να ασχολούμαι με αυτό. Και ειδικά μετά από γύρω στα 7 με 8 επεισόδια, πιστεύω που θα αρχίσω να ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό. Θα αρχίσει να παίρνει μια άλλη εντελώς μορφή και θα αρχίσει να σας αρέσει πάρα πολύ. Ήδη έχω σκεφτεί πολλά στο μυαλό μου για το πώς μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνω τις μικρές διορθώσεις που χρειάζεται για να δείξει όμορφο. Και δείτε, ας πούμε, ποιες μικρές λεπτομέρειες, τις οποίες μικρά τάτσες που μπορώ να κάνω από τώρα για να αρχίσει να δείχνει ήδη πιο ωραίο. Και νομίζω δεν φτάνω μέχρι εκεί πάνω και θα χρειαστεί να βάλω 3 blocks μου. Ας πάσουμε και εκείνο. Όμορφα. Στην ουσία, δες, ας πούμε, τέτοιες καλοσχέσεις που έκανα πριν για να ανέβω, τώρα μπορώ να κάνω άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Ας πούμε, ποιοι, αυτό που σκεφτόμαι τώρα είναι μια εσωτερική σκαλίτσα από εδώ πέρα, η οποία θα σε πάει αργά και βασανιστικά πάνω. Κάπως έτσι. Πραγματικά έχω τόσο όμορφες ιδέες που νιώθω τόσο μεγάλη έμπνευση αυτή τη στιγμή. Το σκέφτομαι. Και πάω, βγαίνεις κάπως έτσι εδώ πέρα πάνω, μέσα από μια έτσι σκαλίτσα που πιστεύω ότι έχει έτσι μια άλλη, ρε παιδί μου, ένα άλλο feel. Ωραία. Αυτό πρέπει να το καλύψω το μεταξύ γιατί το έχω κάνει πολύ ό,τι να είναι. Και στην ουσία περιπλένεις μέσα από αυτό το διάδρομο, ο οποίος είναι έτσι στενός κτλ. Και βγαίνεις εκεί πέρα. Βέβαια δεν θα μείνει έτσι αυτό προφανώς. Θα σκάψω έτσι ένα μπλοκ πιο πάνω στα πάντα για να μπορέσω να περάσω μια σκαλίτσα ή κάτι τέτοιο. Αλλά γενικώς καταλαβαίνετε λίγο τι σκέφτομαι στο περίπου. Θέλω να είναι έτσι μια σαν μυστική υπόγεια πόλη. Μόλις βρήκα Iron, το οποίο είναι πολύ καλό. Μια έτσι μυστική υπόγεια πόλη, η οποία θα είναι σαν κρυμμένη πόλη, σαν το χαμένο βασίλειο, ρε παιδί μου, του Castaway. Και θα έχει γενικώς πάρα πολλά πράγματα και γενικώς με ψήνει πάρα πολύ άσχημα. Δεν θα μένω σε αυτή. Πόσο Iron έχει, ρε φίλε Γουστάρο. Μαλάκα, πόσο έχει. Μαλάκα, τι λες, πόσο έχει. Ούτε κανονικό Minecraft να ήταν. Δες, τι κίνεται εδώ. Δεν με χαλάει, ρε παιδί μου, αλλά. Οκ. Okay. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Ήμουν πολύ τυχερός τώρα. Και ένα γενικώς θέλω να είναι σαν ένα κρυμμένο βασίλειο, σαν τη χαμένη Ατλαντίδα του Castaway. Βέβαια δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό, αλλά ναι, καταλαβαίνετε λίγο τι εννοώ. Θα είναι έτσι ένα μυστικό βασίλειο το οποίο θα διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν μέσα στο Castaway, από τα κλασικά τυπικά σπιτάκια και όλα αυτά. Δεν ξέρω, το σκέφτομαι έτσι πολύ ψαγμένο στο μυαλό μου και πολύ προχωρημένο. Ξέρω πως δεν θα μου βγει γιατί ποτέ δεν μου βγαίνουν τόσο προχωρημένες σκέψεις, αλλά θέλω να το δω να εξελίσσεται και να δω πώς θα πάει. Εδώ πάνω επίσης θα μπορούσε κάτι να υπάρχει τελικά τώρα έτσι όπως το βλέπω. Θα μπορούσε κάτι να είναι. Θα μπορούσε να βρω ένα ρόλο για το κάθε δωμάτιο που έχει εδώ κάτω και να το κάνω όλο έτσι ένα πολύ όμορφο. Δεν ξέρω, με ψήνει πολύ ιδέα. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε πολύ με το building, σήμερα θα διαμορφώσουμε λίγο το χώρο. Κάτι το οποίο είναι επίσης πολύ βασικό όμως, γιατί χωρίς διαμορφώση του χώρου στην ουσία δεν μπορεί να κάνεις να αρχίσει τα builds. Κατάλαβες. Τώρα θα το κλείσω, γιατί δεν μου αρέσει τελικά το πώς είναι. Το κλείσουμε λίγο έτσι. Ωραία, αυτό δεν μας χρειάζεται εκεί. Το κλείνεις και λίγο εκεί πέρα. Κλείνεις και λίγο το πάτωμα να μην έχει τρύπα. Και γενικώς πιστεύω ότι θα βγει κάτι πανέμορφο. Και απλά το έχω στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, και έχω τόσες πολλές ιδέες. Θέλω να μου αφήσετε και δικές σας ιδέες, φυσικά όσο προχωράμε σε αυτό το project. Δεν χρειάζεται από τώρα να μου αφήσετε ιδέες, γιατί ήδη έχω αρκετές ιδέες για την αρχή. Απλά μετά όσο προχωράει το project, θα περιμένω δικές σας ιδέες και όλα αυτά, δικές σας σκέψεις για το όλο project. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να βγει πολύ σένιο και να σας αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, είμαι πραγματικά πολύ χαϊπαρισμένος για το όλο θέμα. Όχι, αυτό καλά ήταν, γιατί το έβαλα αυτό. Δεν ξέρω. Γενικώς η σπηλιά από μόνη της, άμα δείτε, έχει έτσι ένα στυλ πολύ, δεν ξέρω, πολύ μυστικιστικό και όλα αυτά. Δεν θέλω με τίποτα να πεθάνω αυτή τη στιγμή. Όχι, ο μήνυστος αρχίδια. Μαλάκα, έμεινα με μισή καρδιά. Έλα εδώ ρε βλάκα. Πώς τρέχει έτσι αυτός ρε. Βρήκε το μεταξύ και τη μυστική είσοδό μου. Ότι πας.
Ο άλλο δεν ξέρω που είναι. Δεν μοιάζει, όλες πήραμε και bone. Εντάξει, κομπλέ. Έχουμε 6 bones, φίλε. Χαμός, λοιπόν. Αυτά για αυτό το μέρος. Πάμε λίγο από εκεί πέρα κάτω. Γενικώ θέλω να δείξω λίγο τι παίζει με το χώρο και να αρχίσω να διαμορφώνω και λίγο τις ιδέες στο μυαλό μου. Να διαμορφώνω λίγο το field όπως θα είναι και να αρχίσουμε να μπορούμε να αρχίσουμε να μπλιντάρουμε. Αυτό που σκέφτηκα τώρα όσο περίμενα να κάνω regen ήταν πως θα μπορούσα να φέρω όλα τα παιδιά από τον κάστρο εδώ πέρα μέσα και όλοι να χτίσουν να βάλουν τη δικιά του πινελιά μέσα αυτή τη σπηλιά. Και να την κάνουμε πραγματικά ένα πανέμορφο χώρο για όλους τους παίκτες του Castaway. Και παρόλο που τώρα, όπως μου λέτε, πάρα πολλοί δεν παίζουν πολύ και είμαι ο μόνος που κάνει βίντεο κτλ. Κάνοντας κάτι τέτοιο, κάνοντας ένα τέτοιο μεγάλο project που θα μπορούμε όλοι να ασχοληθούμε, πιστεύω θα μπορούσε να γίνει ένα reunion του Castaway και όλοι να αρχίσουμε να ξανασχολούμαστε δυναμικά με αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαι αισιόδοξος με όλο αυτό ή ρεαλιστής, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί πραγματικά το όλο project μου φαίνεται κάτι πανέμορφο και κάτι που θα μπορούσε να μας κάνει να ασχοληθούμε όλους ξανά και να μπούμε δυναμικά. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι πως ο Scrap, άμα το πω, θα ψηθεί πολύ άσχημα να το κάνουμε όλο αυτό και να ασχοληθεί και αυτός μαζί μου, μαζί αυτό το project. Και πιστεύω θα βγει πραγματικά κάτι πανέμορφο. Οπότε, ναι, θα περιμένουμε και ιδέες σας προφανώς. Οι ιδέες είναι πολύ σημαντικές πάντα. Γιατί πολλά πράγματα που έχω κάνει ήδη στον Castaway και γενικώς σε άλλες σειρές είναι από ιδέες σας και βγαίνουν πολύ καλά. Οπότε, ναι, οι ιδέες είναι πολύ βασικό κομμάτι σε όλο αυτό που κάνουμε. Τώρα προσπαθώ να βάλω τις μικρές πινελιές οι οποίες. Τι είναι αυτά, ρε μαλάκα, γιατί έχει δύο μικρά ζομπάκια. Όχι, ρε μαλάκα, τι κάνουνε τώρα. Άρχισαμε τις μαλακίες τώρα. Τι κάνετε, ρε, γιατί έρχεσαι τις μαλακίες τώρα. Τώρα με σκοτώσουν τα ζομπάκια, ρε φίλε, θα ξενερώσω. Τώρα με δουλεύεις, έτσι. Με δουλεύεις. Και δύο ραχνούλες. Με δουλεύετε τώρα όλοι, έτσι. Υπάρχει ένα ομαδικό δούλεμα, έτσι. Τι κάνουνε, ρε μαλάκα. Μαλάκα, τι. Είμαι κλεισμένος, ρε. Γαμίστε με κιόλας. Έχω κλειστεί μες στη σπηλιά μου. Έχω κλειστεί μες στο υπόγειο βασίλειό μου. Αυτός σε λίγες μέρες ήταν δικό μου μάγκες όμως. Και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα γι' αυτό. Μαλάκα, τι κάνουνε. Με έχουν κατακλείσει, με έχουν. Πόπο, ρε μαλάκα. Αυτός λίγο ήταν το βασίλειό μου και δεν θα μπορείτε να με ακουμπήσετε, ρε βλάκες. Μαλάκα, τι γίνεται. Πεντάγονται από παντού πράγματα, ρε φίλε. Έχω φρικάρει τη ζωή μου. Τι στο μπούτσο. Όλα αυτά σε λίγο θα πρέπει να καθαρίσουν, ρε φίλε. Πρέπει να μπει τάξη εδώ μέσα, να μην ξαναπατήσει κανένα ζόμπι και καμιά αράχνη και κανένα μίνι ζόμπι. Να το φωτίσουμε όλο και δεν θα μπορεί να μπει τίποτα, ρε φίλε. Θέλει ένα λαμπερό βασίλειο σε λίγο. Ένα underground λαμπερό βασίλειο του Castaway. Είδα εκεί πέρα ένα κόλτο που θα το πάρω μόλι σκοτώσω αυτό το ζομπάκι. Άντε βλακ. Μα έπριξε. Πλάκα μου κάνεις. Οκ. Πάμε πάνω καλύτερα γιατί δεν μας βλέπω να έχουμε πολύ μέλλον εδώ πέρα. Οκ. Γενικώς καταλάβατε λίγο πάνω κάτω τις ιδέες μου. Πραγματικά δεν φαίνεται τόσο όμορφο. Δεν φαίνεται τόσο όμορφο αυτός ο χώρος. Ειδικά τώρα με τα. Ακόμα και οι σκιές που δημιουργούνται από τα torches και το κάνει έτσι να δείχνει να έχει ένα βάθος, να έχει ένα. Δεν ξέρω, πραγματικά φαίνεται τόσο όμορφο. Είναι η πιο όμορφη σφυλιά που έχω βρει ποτέ στο Minecraft. Μου τελειώνει το φαΐ, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να γυρίσω σπίτι σε λίγο. Ναι, και. Απλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να βρω λίγο ένα crafting table για να κάνω κάτι τελευταία πράγματα. Να σπάσω λίγο εδώ πέρα μια κολόνα και γενικώς να ετοιμάσω λίγο πιο καλά τον χώρο στον οποίο θα αρχίσει να γίνεται όλο αυτό το τεράστιο project το οποίο σχεδιάζω. Πραγματικά δεν ξέρω. Λίγες φορές έχω τόσο πολύ έμπνευση όσο έχω αυτή τη στιγμή, ρε φίλε. Αυτή τη στιγμή έχω πάρα πολύ έμπνευση και δεν ξέρω. Με χαροποιεί πολύ αυτό να το βλέπω στον εαυτό μου. Να έχω τόση έμπνευση για κάτι. Να έχω τόση όρεξη να αρχίσω να κάτι καινούριο. Δεν ξέρω. Νιώθω έτσι χαρούμενος για το πώς θα πάει αυτή η σειρά από εδώ και πέρα. Ελπίζω και εσείς να νιώθετε το ίδιο αισιόδοξο. Κάντε ένα like άμα σας αρέσει πραγματικά η όλη φάση που πάει να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά προφανώς θα καλυφθούν κάποια στιγμή με stone, αλλά καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θέλει πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολλές ώρες κτλ. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βάλουμε σε πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, ας πούμε. Ωραία. Και ναι, πείτε μου τις γνώμες σας από κάτω για το όλο πράγμα που σκέφτομαι, για το αν σας αρέσει και εσάς σαν ιδέα, για το αν είστε επισημένοι ήδη και αν είστε χαϊπαρισμένοι για όλα αυτά που θα ακολουθήσουν στον Castaway, γιατί πραγματικά ξεφεύγουμε. Πάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ξεφεύγουμε από το πλάνο της βάσης και των σπιτιού
και όλο αυτό και πάμε σε κάτι εντελώς καινούριο, σε κάτι τεράστιο πραγματικά, το οποίο θα μας απασχολήσει για πολλά επεισόδια ακόμα. Το επόμενο επεισόδιο που θα είναι το πρώτο που θα μπλεντάρουμε είναι και το 40ο επεισόδιο αυτής της σειράς, που είναι πολύ συμβολικό γιατί είναι πραγματικά η μεγαλύτερη σειρά που έχω κάνει μέχρι τώρα στο κανάλι μου. Από το επόμενο επεισόδιο θα σπάσουμε ρεκόρ στο κανάλι. Οπότε, ναι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, ρίξτε ένα like. Αν είστε χαϊπερισμένοι για το μέλλον αυτής της σειράς, ρίξτε ένα like. Θα το χαρώ πάρα πολύ να δω ότι υπάρχουν πολλοί από εσάς που είστε χαρούμενοι γι' αυτό. Να δω τα comments σας, να δω τις θετικές ανταποκρίσεις, ελπίζω. Και να πάμε να κάνουμε μια πολύ καλή αρχή σε αυτό το τεράστιο project που έρχεται. Πάω να γυρίσω στη βάση μου γιατί εκεί πέρα έχω τα βασικά, την τροφή και αυτά. Και από το επόμενο επεισόδιο πάμε πολύ δυνατά να κάνουμε όλα αυτά που είναι να κάνουμε. Και πραγματικά πιστεύω, πραγματικά θα τη λατρέψετε τη σειρά. Γύρω στο 50ο επεισόδιο, στο επεισόδιο 50, πιστεύω ότι η σειρά θα είναι. Θα έχει πολύ καλά πράγματα. Και θα γουστάρετε πολύ άσχημα. Θέλω να ελπίζω, θέλω να πιστεύω. Αν όχι, συγγνώμη. Αλλά ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά. Αυτά. Κάντε ένα subscribe για να ενημερώνεστε για νέα βίντεο στο κανάλι μου όπως αυτό και άλλα βίντεο που κάνω. Ένα like στο βίντεο μας σας άρεσε και αν είστε χαϊπερισμένοι για όλο αυτό το πράγμα. Ένα comment από κάτω να μου πείτε τις ιδέες σας, να μου πείτε τη γνώμη σας, τις σκέψεις σας και όλα αυτά για το πώς πάει η σειρά, για το πώς εξελίσσεται κτλ. Μέχρι τώρα πραγματικά είναι η αγαπημένη μου σειρά στο κανάλι μέχρι στιγμής, αυτά 3,5 χρόνια, 3 χρόνια και που κάνω YouTube. Είναι η καλύτερη σειρά που έχω κάνει μέχρι τώρα στο YouTube. Και πραγματικά ελπίζω να και εσάς να σας φαίνεται τόσο καλή όσο εμένα. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς πάει. Είναι η αγαπημένη μου σειρά μέχρι τώρα που έχω κάνει. Και είμαι πολύ χαρούμενος με αυτό. Αυτά. Και κάντε το και ένα σέραμα, θέλετε να το δουν και οι φίλοι σας και πιστεύετε ότι θα γουστάρουν την όλη φάση. Και θα είναι και αυτοί χαϊπερισμένοι σε λίγο καιρό. Αυτά, τα λέμε. Γεια σας.